σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αποκάλυψη του συναδέλφου του Χρήστου του Μέγα αναφορικά με τις συντάξει, όπου ουσιαστικά φαίνεται ότι καταρρύπτονται οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης για αυξήσεις. Πάμε λοιπόν στο συνάδελφο. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται λοιπόν με τις συντάξει, ποιοι επιβαρύνονται ουσιαστικά και πώς θα δούμε αν αυτές οι συντάξει έχουν να δώσουν στον κόσμο χρήματα ή να μειώσουν τα χρήματα. Η κυβέρνηση, ο Γιάννη Βρούτσο, ο Υπουργό Εργασία, λέει ότι θα δώσουμε αυξήσει. Αυτό είναι ο νόμο, το νομοσχέδιό του. Η πονηρία του νόμου που λέγανε και οι Λατίνοι είναι ότι δεν θα δώσει αυξήσει, θα κάνει μειώσει. Πώ θα γίνουν αυτέ οι μειώσει, Το 2015 το Συμβούλιο τη Επικρατεία έβγαλε, Γιάννη, αντισυνταγματική την περικοπή των δώρων από τον υπολογισμό των συντάξεων. Ήρθε στη συνέχεια ο νομοθέτη και είπε να τα βάλουμε μέσα τα δώρα. Κατά συνέπεια, από το 2016 και μετά μετρούν 14 μισθοί, λέει ο νομο 344387 3443-87, επακριβώ. ...ότι πρέπει να υπολογίζονται τα εισοδήματα στο ημερολογιακό έτος. Άρα όχι επί 12, επί 14 στον ιδιωτικό Μάλιστα. τομέα γιατί υπάρχουν τα δώρα. Και αυτό διαρρείται για 12. Αυτή την πρόβλεψη από το σχέδιο νόμου την αφαίρεσε ο Γιάννης Βρούσης. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για εισοδήματα στη διάρκεια του ημερολογιακού έτου. Είναι παράληψη. Όχι, γιατί η ίδια ρύθμιση ισχύει για του δημοσίου υπαλλήλου. Στο άρθρο 24 για του δημοσίου υπαλλήλου περιλαμβάνεται ο υπολογισμό στο ημερολογιακό έτο. Ο αντίλογο θα μπορούσε να είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν δώρο. Είχαν μέχρι το 2012. Και επειδή ο υπολογισμό τη σύνταξη είναι 2002, 2.000 μέχρι ό, όταν βγει η σύνταξη, άρα για μια δεκαετία υπολογίζονται τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων. Συνεχώς άρα τι στο οποίο... συνυπολογίζε στου ιδιωτικού υπαλλήλου που συνεχίζουν να παίρνουν το δώρο Γιάννη, όχι. Ουσιαστικά, αν μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτό το οποίο λοιπόν λε, είναι πρακτικά ότι τα χρήματα τα οποία δικαιούνται να πάρουν οι συνταξιούχοι σε ό,τι αφορά τα δώρα, αυτά συνυπολογίζονται και παρέχονται πλέον σαν αυξήσει. Σωστά. Το δώρο σημαίνει ότι ο μισθό, αν είναι 1000 ευρώ, γίνεται 1116. Πάμε Γιατί να δούμε τα παραδείγματα Χρήστο, μια για αύξη, να καταλάβουμε. Να δούμε τα παραδείγματα. Έχουμε για παράδειγμα εδώ για ένα μισθωτό που έχει μέσο μισθό από το 2002 μέχρι την ημέρα συνταξιοδότησή του 1000 ευρώ. Αν έχει 20 έτη με το ισχύον καθεστώ, θα πάρει 185 ε, ανταποδοτική σύνταξη. Εθνική σύνταξη 384 ευρώ, σύνολο 569 ευρώ. Η πρόταση Βρούτσι, επειδή δεν υπολογίζεται στα 1116 ευρώ, αλλά στα 1000 ευρώ, είναι η ανταποδοτική σύνταξη περιορίζεται 159 ευρώ. Η εθνική παραμένει 384, έχουμε ένα σύνολο 539, άρα βλέπουμε έχουμε μία μείωση 30 ευρώ. Και αυτό γιατί ενώ δίνει μια αύξηση, το βλέπουμε στα 35 έτη, εδώ δίνει μια αύξηση στο ποσοστό ο Γιάννης Βρούτσης, η ανταποδοτική σύνταξη 35 έτη στο παράδειγμά μα ήταν έω τώρα, είναι μέχρι τώρα 440 ευρώ συν 384 η εθνική σύνταξη. Αυτά τα δύο μα κάνουν ένα σύνολο 824 ευρώ. Η πρόταση τώρα τη κυβέρνηση είναι η ανταποδοτική σύνταξη να γίνει 378 ευρώ, η εθνική παραμένει στα ίδια 384 και έχουμε έτσι μια μείωση 46 ευρώ. Άρα, τι μα λέει η κυβέρνηση, όποιο έχει πάνω από 30 χρόνια, του αυξάνουν τα ποσοστά αναπλήρωση. Η αλήθεια είναι ότι αυξάνουν τα ποσοστά αναπλήρωση 2 ευρώ. Ω 8% την ίδια στιγμή μειώνει τη, βά τη βάση υπολογισμού. Από τα 1.116 ευρώ, στο παράδειγμα μας μα, το κάνει 1.000 ευρώ. Και Έχει. αυτό δεν είναι ένα απλό τρίκ, είναι πολιτική εξαπάντηση και δεν μπορεί να μας πει ότι το ξέχασαν, γιατί όπως προείπα, το περιλαμβάνουν στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Το αφαιρούν mm -hmm. από το ιδιωτικό τομέα. Και φτάνει η κυβέρνηση και λέει ότι το ασφαλιστικό είναι βιώσιμο μέχρι το 2070, είναι βιώσιμο ει βάρο τη βιωσιμότητα των που χάνουν συντάξει και η κυβέρνηση Μάλιστα. λέει ότι αυξάνονται οι συντάξει. Χρήστο, Μέγα, σε ευχαριστούμε πολύ.